Κύριε Καραθανσόπουλο. Κοιτάξτε, μπορεί οι κοινικοί υπουργοί να αποπέμπονται όταν πιάνονται στα πράσα. Όμως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η κοινική και η αντιλαϊκή πολιτική ζει και βασιλεύει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο παιχνίδι εξαγοράς των συνειδήσεων δεν παίζει μόνη της η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να εγκλωβίσουν και να χειραγωγήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια με κάθε τρόπο. Και μάλιστα, αυτές οι κοινικές δηλώσεις γίνανε σε μια περίοδο που στους βιοπαλαιστές αγρότες επικρατεί αναβρασμός. Τα μπλόκα στείνονται σε όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, στη Ρούμελη και στο Μοριά. Και αυτός ο αγώνας των αγροτών, των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Και ο οποίος μάλιστα δεν είναι της τελευταίας περίοδου, αλλά είναι διαχρονικός. Ένας αγώνας επιβίωσης από την κοινή αγροτική πολιτική, που τους ξεκληρίζει και στηρίζει τις μεγάλες αγροτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Από την τεράστια αύξηση στο κόστος παραγωγής, από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην παραγωγή τους και βεβαίως και από τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα που επιβάλλουν τα μονοπόλια των τροφίμων. Αυτός λοιπόν ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και η λύση, όπως έχει δείξει και το παρελθόν. Δεν πρόκειται να τη δώσει κανένας επίδοξος σωτήρας. Το δίκαιο και η επιβίωση των αγροτών κρίνεται στα μπλόκα του αγώνα. Γι' αυτό ως ΚΚΕ εμείς τονίζουμε το εξής, ότι αυτό που απαιτείται σήμερα είναι η οργάνωση της πάλης του λαού, της εργατικής τάξης, των επαγγελματιών, των βιοπαλαιστών αγροτών, απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και στις δυνάμεις της πολιτικής που τη στηρίζουν, όχι μόνο την κυβέρνηση. Για αυτό ακριβώς το λόγο δεν πρέπει να δείξει καμία αναμονή για το πότε και αν θα γίνουν οι εκλογές και καμία βεβαίως προσμονή σε παλιούς και νέους σωτήρες. Σήμερα επιβάλλεται να γίνει η πάλι, να αποκτήσει παλαϊκά χαρακτηριστικά και βλέπουμε τέτοια μηνύματα και στους βιοπαλαιστές αγρότες και στους λιμενεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι επέβαλαν την απεργία τους εχθές, και στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ απέναντι στο σχέδιο το εγκληματικό εξόντωσής τους. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και σήμερα, η συμπόρευση με το ΚΚΕ αποτελεί εχέγγυο της επιτυχίας των κινητοποιήσεων αυτών.